καλημερίσουμε τον κύριο Σταύρο Ραχοβίτη, υποψήφιο βουλευτή Λακωνίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ραχοβίτη, καλημέρα από τα Κύθυρα. Ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών? Να είστε καλά, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Σε λίγες μέρες πραγματικά έχουμε το δεύτερο γύρο των εθνικών εκλογών, που αυτή η προεκλογική περίοδος κυλάει πια πραγματικά σε πιο προγραμματική συζήτηση. Συζητάμε περισσότερο για προγράμματα παρά για οτιδήποτε άλλο, όπως κίνησε η πλειοψηφία η πρώτη φορά. Είδαμε όλοι. Τώρα νομίζω ότι αρχίζουν, αναδείχθηκαν τα ζητήματα, αναδείχθηκαν και τα πρόσωπα που θα πρέπει να είναι στην επόμενη Βουλή. Αναδείχθηκαν τα προγράμματα των κομμάτων για τους αγρότες, για τον τουρισμό, για τις υποδομές, και νομίζω ο κόσμος διαμορφώνει πια σιγά σιγά μια ξεκάθαρη γνώμη για το πώς θα προσέλθει την Κυριακή στις κάλπες. Είδαμε όλοι τα εκλογικά αποτελέσματα. Πολλοί λένε ότι δεν περιμένανε αυτή τη διαφορά. Έχετε κάνει την αυτοκριτική σας? Τι θεωρείτε ότι έφταξε? Κοιτάξτε, πράγματι γίνανε αστοχίες, γίνανε λάθη κατά την προηγούμενη προεκλογική περίοδο. Ωστόσο τώρα μιλάμε για μια καινούργια εκλογική διαδικασία, η κάλπη είναι άδεια, και τώρα είναι αυτό που σας έλεγα και στην αρχή, συζητάμε περισσότερο για προγράμματα, δηλαδή πώς θα αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Γιατί η ακρίβεια είναι αυτή που ταλαιπωρεί ολόκληρους τους πολίτες. Γεγονός που δεν συζητήθηκε στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο, συζητείται όμως τώρα. Και τώρα απασχολεί τους πολίτες, γιατί αντιλαμβάνονται ότι την επόμενη μέρα θα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει πράξη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα αγροεφόδια, έτσι ώστε να μπορούν οι πολίτες να ανασάνουν, να πάρουν μια ανάσα. Η Νέα Δημοκρατία λέει όλο αυτό το διάστημα ότι αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία θα πάμε σε τρίτες εκλογές. Εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ πώς το βλέπετε αυτό? Νομίζω ότι είναι ένας εκβιασμός αυτός από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δεν θα περάσει, γιατί θεωρώ ότι τη Δευτέρα θα έχουμε κυβέρνηση και θα έχουμε σταθερότητα, γιατί δεν χρειάζεται ο τόπος άλλη τέτοια περιπέτεια. Δεν χρειάζεται. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρο, είναι ένα πρόγραμμα που πρέπει να εφαρμοστεί για το καλό των πολιτών. Σε περίπτωση αυτοδυναμίας υπάρχει φόβος αναθεώρησης του συντάγματος? Σε κάθε περίπτωση δεν είναι καλό για κανέναν τόπο να υπάρχει ανεξέλεγκτη κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία θα μπορεί μόνη της να αναθεωρήσει το σύνταγμα, προφανώς δεν είναι καλό και δεν είναι στο πνεύμα του νομοθέτη. Ο νομοθέτης, ο συνταγματικός νομοθέτης, θέτει το όριο των 180 βουλευτών για την αναθεώρηση του συντάγματος για να υπάρχει συνένεση, για να υπάρχουν συνεργασίες, για να υπάρχουν συνενέσεις επάνω στην αλλαγή του θεμέλιου λίθου του ελληνικού κράτους, που είναι το σύνταγμά μας. Χρειάζονται λοιπόν συνενέσεις, συμφωνίες, και να προχωρήσουμε μαζί και ενωμένοι για την αναθεώρηση του βασικού μας πυλώνα της δημοκρατίας. Κύριε Ραχοβίτη, επειδή ξέρουμε ότι έχετε περιορισμένο χρόνο, αφού σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και εμείς εδώ πέρα, θα θέλαμε να στείλετε το μήνυμά σας στον κόσμο και για ποιο λόγο θα πρέπει να στηρίξουν το ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά η ψήφος των πολιτών είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Η συμμετοχή τους είναι αναγκαία και η ψήφος στο ΣΥΡΙΖΑ επίσης είναι αναγκαία. Γιατί οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ είναι προς όφελος των πολιτών. Από όποια θέση και να βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, οι προτάσεις του είναι, και που δεν θα σταματήσει να καταθέτει προτάσεις, είναι προς τον καλό της μεγάλης πλειοψηφίας, της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Γι' αυτό το λόγο οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην ηλεκτρική ενέργεια, της μείωσης της τιμής των καυσίμων, θα πρέπει να είναι ισχυρή η φωνή του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε αυτά να εφαρμοστούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ραχοβίτη. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Καλή ψήφο σε όλους. Να είστε καλά. Υγεία σε όλους. Γεια σας.